Και τι θεατρικότητα όλο αυτό, πόπο. Μου θυμήσατε και πράγματα. Που έχεις ξεχάσει. Δεν τα είχα ξεχάσει, αλλά είχαν πάει λίγο πιο πίσω στο μυαλό μου. Νικόλα Πιοβάνη, τι λες τώρα. Πώς έγινε αυτό. Τι έγινε. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι... Ούτε εγώ. Τι είναι αυτό. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή. Ήταν ίσως το μεγαλύτερο όνειρο που τόλμησα να κάνω στη ζωή μου ξεκινώντας. Αγαπούσα από παιδί τον κινηματογράφο γενικά και τις μουσικές του κινηματογράφου και όλων των υφών, δηλαδή μέχρι και την ηλεκτρονική κινηματογράφικη μουσική μπορώ να πω. Και σίγουρα ο Πιοβάνη ήταν ένας από τους, από τους συνθέτες που λάτρευα. Και βρεθήκατε πώς. Όταν γνώρισα και συναντηθήκαμε με τη Λίνα την Νικολακοπούλου, και με πολύ θάρρος της είπα ότι θέλω να συνεργαστούμε και δισκογραφικά. Τις το είπες. Τις το είπα μετά την πρώτη μας συνάντηση. Μετά την πρώτη συνάντηση, έτσι με το... Ναι. Μπράβο σου. Μου είπε μία κουβέντα η οποία ξεκλείδωσε τον φόβο που έπαψα να έχω. Δηλαδή ότι Θοδωρή μου με πολύ χαρά, αλλά να σκεφτούμε πλατιά. Μην περιοριστεί σε τίποτα, ούτε στα σύνορα ούτε πουθενά. Τι ωραίο, βέβαια. Οπότε βρέθηκαν και άξιοι συνεργάτες στο πλευρό μας που βοήθησαν. Mm-hmm. Άκουσε ο Πιοβάνη τη φωνή μου, ένα demo που κάναμε. Με το επίσης περίσσιο ταλέντο μοναδικός καλλιτέχνης, ο Αντώνης Σουσάμογλου, που ενορχίστρωσε τη δουλειά, μας είπε ένα μεγάλο ναι. Τον γνώρισες. Έχουμε συναντηθεί, έχω τραγουδήσει και μαζί του επί σκηνής. Μάλιστα. Και τι έχω πάει στη Ρώμη. Τη στιγμή αυτή τώρα, άγχος, στρες. Δεν μπορώ να το περιγράψω γιατί είχε περάσει το στάδιο του άγχους και του στρες. Είχε περάσει το στάδιο του ενθουσιασμού και ήταν μια συνθήκη όπου για λίγη ώρα ένιωθα ότι η ζωή είναι αυτό. Και αλλά θα πω, ναι. Πλημμυρισμένος από συγκίνηση, από ευγνωμοσύνη. Από τέχνη, από καλλιτέχνες. Ήταν και η Λίνα εννοείται παρούσα εκεί. Θέλω να πω ότι είχα και τους δυο μαζί μου και ένιωθα ότι κάτι καλά έχω κάνει στη ζωή. Ωραίο είναι αυτό να μπορείς να πεις πολύ... ένα μπράβο στον εαυτό σου. Πολύ, πολύ. Γιατί πολλοί δεν το τολμούν να το πούν τον μπράβο στον εαυτό σου. Πολύ. Κοίταξε, το ότι σκέφτηκες πλατιά. Εγώ πολλές φορές λέω να σκεφτούμε μεγάλα. Mm-hmm. Έτσι. Φαίνεται στο ότι είπες κατευθείαν στην Νικολακοπούλου θέλω να κάνουμε κάτι μαζί. Που δεν θα το τολμούσε να το πει ένας νέος καλλιτέχνης εύκολα. Mm-hmm. Σε έναν θρύλο της μουσικής και της στιχουργίας. Στιχουργία λέγεται. Στιχουργική. Έτσι. Σχεδόν δηλαδή, ποίηση. Δηλαδή ναι. Νομίζω σωστό. Ότι για τον πολύ κόσμο είναι αυτό που λέμε η ποιήτρια του ελληνικού τραγουδιού. Λίνα. Άρα αυτό θα το συμβούλευες να το κάνει και ένα νέο παιδί, Άννα. Απόλυτα. Νομίζω ότι αν κάτι από τα στοιχεία του χαρακτήρα μου με βοήθησε πέρα από το ταλέντο, πέρα από την δουλειά. Ναι. Διότι είμαι εργατικός και γενικά και πάνω στη μουσική, στη μελέτη μου. Ένα ακόμα στοιχείο που με έχει βοηθήσει είναι ακριβώς αυτό το θάρρος να ομολογώ τα όνειρά μου. Γιατί και το, και το να σκεφτώ να πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα του Νικόλα Πιοβάνη και άλλων ανθρώπων πολύ σημαντικών, άλλος μπορεί να μην το έκανε, αλλά θεωρώ ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ζωή μου. Γιατί είναι αγνό. Δηλαδή, έχει να κάνει καθαρά και μόνο με την πρόθεσή μου να υλοποιηθεί κάτι που αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, έχεις δίκιο. Από ποιον το πήρε αυτό το θάρρος, από ποιον το πήρες. Νομίζω ότι το είχαν και οι δυο μου γονείς. Ναι, ωραίο είναι. Ναι. Ναι.